Στο Πολεμικό Μουσείο της Αθήνας ταξιδεύει το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελόριζου πέρα από τα σύνορα σε ένα τριήμερο με πλούσιες προβολές και δράσεις. Το φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελαροπούλου και διοργανώνεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών σε συνεργασία με τη γαλλική ΜΚΟ Ecran de Mont. Δεκαμελής ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ ερμηνεύει ζωντανά τη μουσική του συνθέτη Γιώργου Παπαχριστούδη στην τελευταία παραγωγή του Ιδρύματος Ιστορικών Μελετών «Τα ηρωικά βουρλά της Μικρασίας». Ένα ντοκιμαντέρ για τη γλυκιά πατρίδα, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη των μικρασιατικών παραλίων μετά τη Σμύρνη. Φέτος ερχόμαστε για πρώτη φορά στο αθηναϊκό κοινό. Έχουμε περιοδεύσει στην περιφέρεια, στην Θράκη, στη Μακεδονία, στην Ήπειρο, αλλά δεν είχαμε έρθει ποτέ με τις βραβευμένες ταινίες μας στην Αθήνα. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση. Το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου ταξιδεύει στην Αθήνα σε ένα τριήμερο προβολών και δράσεων. Το Πέρα από τα Σύνορα παρουσιάζει 26 πανελλαδικές και παγκόσμιες πρεμιέρες, 10 βραβεία, 3 κριτικές επιτροπές και 3 σκηνές προβολών στο χώρο του Πολεμικού Μουσείου. Το Πολεμικό Μουσείο, μέσα από τη διαδρομή των αγώνων του ελληνισμού, φιλοξενεί αυτό το φεστιβάλ και δίνει ένα διαφορετικό νόημα σε όλη αυτή την ξεχωριστή εκδήλωση που πραγματοποιείται. Το φεστιβάλ άνοιξε τις πύλες του και η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού απένει με το ειδικό βραβείο Οδυσσέας στη σκηνοθέτηδα Βίκη Μαρκολέφα για την ταινία της «Πνεύμα για γενές». Υπάρχει σημειολογία πραγματικά ελληνική στο Καστελόριζο και κάθε τι πολιτιστικό το οποίο γίνεται εκεί θα έχει πάντοτε τη στήριξή μας. Το φεστιβάλ αποτελεί μια γιορτή που στόχο έχει τη συνάντηση και σύμπλευση κάθε εμπλεκόμενο με την ίδια την τέχνη και τον πολιτισμό.